Πότε θα ξεκινήσω από το τελευταίο, ρωτάει η Χριστίνα. Έτοιμος? Θα δείτε λιγάκι ότι όλο το χρόνο μας τον σπαταλάμε στην ετοιμασία. Δηλαδή συνέχεια προετοιμαζόμαστε και ποτέ δεν κάνουμε. Δεν βουτάμε δηλαδή. Και ακόμα και η προετοιμασία έχει ένα όριο. Χρειάζεσαι λίγο χρόνο να δεις, λίγο να βιώσεις τι σου συμβαίνει και μετά μπαίνεις σε μία απόφαση να περπατήσεις ή όχι. Όμως εμείς πολλές φορές μέσα από την άρνησή μας θα χρειάζεται να το ονοματίζουμε σιγά σιγά. Λέμε δεν είμαι έτοιμος, να πάω λίγο χρόνο. Βρίσκουμε δικαιολογίες. Οπότε έτοιμος δεν θα είσαι ποτέ μέσα από το νου σου. Απλά παίρνεις μία ανάσα, μπαίνεις μέσα σε εσένα και ξεκινάς. Οπότε οτιδήποτε και να κάνετε στη ζωή σας χρειάζεται να γνωρίζετε ότι θα συμβεί μόνο μέσα από εσάς. Μέσα από το νου μου θα κοιτάξω τώρα εγώ για να μην μπω σε μένα, να έχω ένα άκουσμα, να δω τι υπόθηκε, τι είπαμε τον προηγούμενο καιρό, τι είπε χθες, τι είπε σήμερα, να συνθέσω λίγο τα δεδομένα, να μπορέσω να φτιάξω μία βάση να πατήσω για να ξεκινήσω. Οπότε, οτιδήποτε και να πω μέσα από αυτό τον συνειρμό, μπορεί να φαίνεται γοητευτικό, αν έχεις και το χάρισμα να μιλάς όμορφα, να συνθέτεις τις λέξεις, να χρησιμοποιείς και λέξεις άγνωστες για να μπορείς να δείχνεις ότι είσαι μορφωμένος. Οπότε με όλο αυτό θα φαινόμουν σοφός. Έτσι θα ξεκινήσουμε πρώτα απ' όλα με το τι πιστεύουμε ότι είναι σοφία. Δείτε λιγάκι ότι η σοφία πιστεύουμε στην πραγματικότητα κάποιος που ξέρει πάρα πολλά. Για πολλά. Οπότε για να μπούμε σε αυτό και να αποδείξουμε ότι είμαστε και εμείς σοφοί, διαβάζουμε. Διαβάζουμε, 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 μελετάμε. Όσο πια πολλά ξέρουμε ως αποθήκη του νου μας, τόσο πιο πολύ μπορούμε να είμαστε ετοιμόλογοι, να γνωρίζουμε κάτι που μας ρωτάει κάποιος και με αυτόν τον τρόπο πιστεύουμε ότι είμαστε σοφοί. Οι άλλοι θαυμάζουν και το νου μας που ακριβώς επειδή έχουμε διαβάσει πολλά βιβλία, ξέρουμε, ξέρουμε, ξέρουμε και χανόμαστε ακόμα περισσότερο. Οπότε αυτό που έχουμε ζήσει είναι ότι όσα πιο πολλά ξέρεις, τόσο πιο πολύ σοφός είσαι. Όμως όλοι εμείς που το παίζουμε σοφοί, σε μία ερώτηση δεν μπορούμε να απαντήσουμε μόνο. Ποιος είμαι? Οπότε όταν δεν έχεις φτάσει εκεί, στην ουσία δεν ξέρεις τίποτα. Οπότε μπορεί να ξέρω πάρα πολλά για οτιδήποτε έξω από εμένα, να μεταφέρω πληροφορίες, γνώσεις και σοφές κουβέντες, αλλά δεν γνωρίζω ποιος είμαι. Αυτή τη μοναδικότητα που είμαι μόνο εγώ. Ακόμα και αυτό όμως για να ψάξω να το βρω, θα κοιτάξω να κοιτάξω έξω από εμένα. Δηλαδή θα ψάχνω από κάποιον να μου πει ποιος είμαι. Η πραγματικότητα όμως είναι ότι από την ώρα που έχω δημιουργηθεί μέσα μου
μου δόθηκε ένα γνώριμο μέσα από το οποίο εγώ γνωρίζω ανά πάσα στιγμή ποιος είναι. Και το λόγο για τον οποίο έχω έρθει να ζήσω στη γη. Το ότι το γνωρίζεις βέβαια δεν σημαίνει το αναγνωρίζεις. Οπότε θα τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Από την ώρα που δημιουργήθηκε ένας άνθρωπος, μέσα του θα του δοθεί ό,τι ακριβώς χρειάζεται να γνωρίζει για εκείνον. Το δρόμο του, τη διαδρομή του, τα χαρίσματά του, τη ζωή, τη θέση του στη γη. Αυτό σου το δίνει ο Θεός μέσα σου. Είναι δηλαδή η θέση την οποία όταν θα μείνεις μέσα από την αίσθηση θα πας να την αναζητήσεις για να καθίσεις σε εκείνο το σημείο. Είναι σαν να γίνεται μία ένωση. Όπως δημιουργήθηκα στον ουρανό και παίρνω θέση σε σώμα στη γη, χρειάζεται αυτή τη θέση να τη συναντήσω και να κάτσω σε αυτό το σημείο. Μόλις καθίσω εκεί, τα πράγματα αλλάζουν. Όμως αυτό το γνώριμο που υπάρχει μέσα μου, όταν θα έρθω στη γη, θα συναντήσω και πράγματα που δεν είναι γνώριμα. Δηλαδή είναι ξένα προς εμένα. Σε εκείνο το σημείο, έτσι μπορεί να το δείτε σαν εικόνα, να έχεις κάτι μέσα σου το οποίο ακόμα δεν έχει εκδηλωθεί και να βλέπεις, το γνωρίζεις και να βλέπεις κάτι το οποίο είναι έξω από εσένα, αλλά δεν είναι για εσένα. Όμως αυτό το δεν είναι για εμένα, πάλι δεν το γνωρίζω. Δεν έχω βίωμα. Έτσι από την ώρα που θα μείνω ελεύθερος, το πρώτο πράγμα πάντοτε που θα εξερευνώ θα είναι αυτό που δεν είμαι. Θα ξεκινήσω από εκεί. Εγώ αυτό έκανα. Μπορεί εσύ να μου λες ότι είμαι αυτό, σε μία εσωτερική συζήτηση με το φως μου, μπορεί η αίσθηση να μου μιλάει, να μου λέει εκεί θα πας, εκεί θα συναντήσεις αυτό που χρειάζεσαι, όμως εγώ θα πάω εκεί που δεν είμαι. Έτσι, θα αφήσω ό,τι γνωρίζω μέσα μου και θα αρχίζω να εξερευνώ αυτά τα οποία δεν είναι για εμένα. Μπαίνοντας σε αυτή την εξερεύνηση, θα αρχίζω να χάνομαι, γιατί για να μπω εκεί μέσα χρειάζεται να το αφήσω αυτό το γνώριμο. Γιατί εκείνο θα είναι πάντοτε παρόν και θα μιλάει. Οι λέξεις που θα εκφράζονται θα είναι όπως ακριβώς υπόθηκαν. Δηλαδή, την ώρα που θα πάω να κάνω ένα βήμα έξω από εμένα, έξω από τον εαυτό μου, μία λέξη μόνο ακούς, γιατί όπως είπε η Χριστίνα στη Θεσσαλονίκη, η λογική μου είναι μονολεκτική, τη μόνη λέξη που θα ακούς είναι λάθος. Και μάλιστα θα την ακούς και μία φορά.
Έτσι, εκείνο το σημείο ακούς τη λογική να σου λέει λάθος. Το πρώτο πράγμα που θα κάνω είναι αρνούμε. Να άκουσω. Οπότε κάθε φορά που κάνω ένα λάθος, η λογική είναι παρούσα και μιλάει. Απλά την παραβλέπω. Έτσι, με αυτή την έννοια, δεν μπορώ να ισχυριστώ ότι δεν γνώριζα, γιατί είχα άκουσμα. Σε όσες στιγμές και να πάτε τη ζωή σας, όταν αυτό το λάθος το έχετε περπατήσει, θα δείτε ότι λίγο πριν το ακούσατε. Μόλις το παραβλέψω, το επόμενο βήμα είναι να κάνω το λάθος. Το δεύτερο άκουσμα. Κάνεις λάθος. Δηλαδή, έχει συμβεί, το κάνω τώρα. Όταν κάνεις λάθος, μέσα σου έχει μεγαλύτερη δόνηση. Δηλαδή, μέσα σου, για να μπορέσεις να κάνεις το λάθος ολοκληρωμένο, χρειάζεται να αρχίζεις να σφίγγεσαι. Χρειάζεται να αρχίζεις να πιέζεσαι. Οι άνθρωποι το λένε «ζορίζομαι». Την ακούω και αυτή. Δεύτερο άκουσμα. Κάνω λάθος. Εκεί, βέβαια, μέσα από το νου έρχεται αντίδραση, δεν θα μου πεις εσύ τι να κάνω. Δηλαδή, έχω ήδη μπει στο νου μου τώρα. Έχω αφήσει ό,τι γνώριμο και ό,τι αίσθηση έχω και αρχίζω και λαμβάνω νου. Σκέψεις, δηλαδή, και συναισθήματα. Πλέον αρχίζω και βρίσκομαι σε μία αντίθετη θέση από εκεί που ήμουνα. Δηλαδή, αυτό το οποίο είναι το φως μέσα μου και μιλάει, τώρα εγώ το βάζω σιγά σιγά απέναντί μου. Μόλις το περπατήσω κι άλλο το λάθος, τότε έρχεται το τρίτο άκουσμα. Εσύ κάνεις λάθος, δηλαδή σου βάζει ότι δεν υπάρχει κανένας άλλος παρά μόνο εσύ. Ο λόγος που σου βάζει το τρίτο άκουσμα είναι γιατί ακριβώς σε εκείνο το σημείο χρειάζεται να πας πάλι σε σένα που λέγεται ευθύνη και να αφήσεις τους άλλους ως δικαιολογίες. Δηλαδή, είναι το τελευταίο όριο. Σε οδηγεί, δηλαδή, καθαρά στον ίδιο σου τον εαυτό για να μπορέσεις να δεις ότι χρειάζεται να μείνεις εκεί, στο «εγώ κάνω το λάθος». Εγώ κάνω λάθος. Επειδή η αίσθηση σου δείχνει ότι αρχίζεις να χάνεσαι και πηγαίνεις σιγά σιγά έξω από εσένα, δηλαδή τώρα θα ασχολείσαι μόνο με τους άλλους, με τις συνθήκες και με τις καταστάσεις,
Το τελευταίο όριο είναι να σε επαναφέρει ότι εσύ κάνεις λάθος. Σε εκείνο το σημείο θα αρνηθώ και αυτό και τότε μπαίνω στο χάσιμο. Πλέον έχω απομακρυνθεί από εμένα, οπότε ό,τι έχω μέσα ως αίσθηση το ποιος είμαι και το τι ήρθα να κάνω, πλέον έχω πάρει απόσταση. Δεν έχω καμία σύνδεση τώρα. Ό,τι υπήρχε μέσα μου ως φως που μου έδειχνε το δρόμο, τώρα αυτό δεν υπάρχει. Το κρύβω, δεν θέλω ούτε καν να υπάρχει, το εξαφανίζω και έτσι ζω χωρίς να βλέπω, χωρίς να ακούω και χωρίς να αισθάνομαι. Τώρα είμαι μηχανή. Σε οτιδήποτε κάνω δεν υπάρχει ίχνος σοφίας. Ίχνος. Υπάρχει μόνο εντολή από το νου. Ό,τι μου πεις θα κάνω. Αλλά δεν το συνειδητοποιείς ότι είσαι πλέον υπηρέτης. Δηλαδή έχεις χάσει εσένα. Καμία σχέση με Θεό. Καμία. Εμένα. Δεν έχω εμένα. Δεν ξέρω ποιος είμαι, που πάω, τι κάνω. Όλα αυτά όμως ήταν γνωστά σε αυτό που εμείς οι άνθρωποι ονομάζουμε Θεό. Δηλαδή, τι ως δημιούργημα μέσα στο φως που μας έδωσε. Μας έδωσε κάτι που το χρειαζόμασταν, γιατί μόλις θα σε αφήσεις, μόλις χάσεις ό,τι είναι για σένα, θα σου δώσω την αίσθηση και τη θέληση για να επιστρέψεις. Έτσι, όσο απομακρύνεσαι από σένα, είναι σαν να αυτό το σκηνή να σε κρατάει, αλλά να το τεντώνεις εσύ, να το τεντώνεις και να απομακρύνεις. Δεν καταλαβαίνεις ποτέ ότι πας αντίθετα, αλλά είναι εκεί η σύνδεση. Αυτή η σύνδεση είναι εκεί. Αυτή δεν έχει χαθεί ποτέ. Έτσι το ερώτημα που τίθεται είναι πόσο μακριά θα το πας. Πόσο δηλαδή θα πηγαίνεις ενάντια σε εσένα. Δεν έχει καμία σχέση με Θεό, δεν έχει καμία σχέση με τον άλλον, είμαι εγώ μακριά από εμένα. Ό,τι έχω μέσα μου ως γνώριμο, δεν το έχω ζήσει. Και έχω ζήσει ό,τι δεν είναι για εμένα. Άρα μέσα εκεί που βρίσκομαι δεν υπάρχει ίχνος σοφίας. Είναι σαν να είμαι εκτός θέσης να κάνω διαφορετικά πράγματα από αυτά που είμαι πλασμένος, άρα θα κάνω μόνο λάθη. Δεν μπορώ να κάνω το σωστό που εγώ έχω δημιουργηθεί. Τώρα δείτε εδώ πώς κρύβεται η αλήθεια. Αντί να σου πει κάποιος είσαι εκτός θέσης, άρα χρειάζεται να επιστρέψει εσένα, έρχεται η κρίση του ότι κάνεις λάθος και εσύ θυμώνεις περισσότερο και μπαίνεις πιο πολύ στην άρνηση. Δηλαδή, αντί να δεις ότι είσαι εκτός εαυτού, εκτός θέσης και κάνεις άσχετα πράγματα, άσχετα με εσένα,
και εκεί είναι η ρίζα, θα μιλάμε για το τι κάνεις. Τώρα θα τσακωνόμαστε για το αν κάνω λάθος ή αν το κάνω σωστά. Τώρα θα υπερασπίζομαι εγώ το λάθος και εσύ θα μου το θυμίζεις, εγώ θα τσακώνομαι μαζί σου και δεν θα δω ποτέ ότι εγώ είμαι εκτός θέσης. Εκτός. Ανατροπή. Οπότε δείτε ότι όταν θα μιλάτε συνέχεια για τα γεγονότα, θα χάνεστε. Αν θα μιλάτε για τους άλλους, θα χάνεστε. Το θέμα είναι να με βρω. Και να εμφανιστώ όπως είμαι. Τώρα μπήκα λοιπόν στο λάθος και υπάρχει ένα ερώτημα που τίθεται. Τι θέλεις να κάνεις. Αυτό βέβαια, όσο είσαι μες στην άρνηση, είναι ανύπαρκτο, δεν υπάρχει. Γιατί εγώ είμαι μόνο μες στην αντίδραση. Δεν έχω θέλω. Ό,τι και να μου πεις, εγώ θα είμαι ενάντια σε αυτό. Όμως όταν το όριο φτάσει σε ένα σημείο που δεν πάει άλλο, είναι μέχρι εκεί που μπορείς να απομακρυνθείς. Ο καθένας βέβαια μπορεί να απομακρυνθεί ανάλογα με το φως που έχει. Δηλαδή, αν έχεις λίγο φως, μην νομίζεις, θα απομακρυνθείς λίγο. Δεν μπορείς να πας σε μεγάλο βάθος. Αν έχεις περισσότερο φως, άρα περισσότερη ενέργεια, μπορεί να πηγαίνεις πιο βαθιά στο σκοτάδι. Έχεις βενζίνη ακόμα για να πηγαίνεις ενάντια. Όμως φτάνει ένα συγκεκριμένο όριο για όλους. Οπ, μέχρι εδώ. Εκεί σπάς τη σύνδεση και παράδεσαι τελείως και χάνεσαι ή μέσα από την αίσθηση λες πίσω. Θέλω το φως μου πίσω. Το πρώτο φως που ζητάς είναι η λογική σου. Μέσα από την αίσθηση μπορείς να νιώσεις και να αισθανθείς ότι αυτό που κάνω δεν έχει νόημα, είναι τρελό. Είναι κύκλος γύρω από τον εαυτό μου, κύκλος. Μπορείς αν θες να μείνεις λίγο να δεις την επανάληψη και θα σου δείξει ότι είσαι παγιδευμένος. Οπότε εκείνη τη στιγμή μόλις φτάσεις στο δεν πάει άλλο, αν τελικά το χρησιμοποιήσεις αυτό σωστά, δηλαδή δεν αντέχω άλλο. Δηλαδή να μην έχω. Μείνετε λίγο εκεί. Είναι η μεγαλύτερη μας άρνηση να δούμε ότι δεν έχουμε. Για πάρα πολλά χρόνια, ενώ δεν είχα, αρνιόμουν όχι να το αισθανθώ, να το ακούσω. Και δεν ήταν μόνο στο εξωτερικό επίπεδο, ήταν σε εσωτερικό. Έσβηνα, σιγά σιγά έσβηνα. Σε ένα βαθύτερο επίπεδο γνώριζα ότι αν θα συνέχιζα λίγο παραπέρα θα πέθαινα από αίσθηση.
Όμως υπήρχε μέσα μου η θέληση που έλεγε ότι εγώ δεν ήρθα για αυτό που ζω. Έχω ξαναπεί ότι υπάρχουν σημάδια για να σου δείξουν που βρίσκεσαι. Ένα από τα σημάδια σε μένα ήταν ότι μετά από πολλά χρόνια, ένα βράδυ όταν πήγα να πω το Πάτερ ημών, δεν μπορούσα ούτε να το ξεκινήσω. Λέω, έχω θέμα. Εκείνη τη στιγμή υπήρχε μέσα ανάμεικτο το συνέστημα που μπορώ και το βιώνω, το συνέστημα που είχε τη λήψη του εαυτού. Χρειάζεται εκεί να είσαστε λίγο συνειδητοί. Πάντοτε η ενοχή και η λήψη είναι λίγο παρούσα εκείνα, σε εκείνο το σημείο για να μην βαθύνεις και να πας μέσα σου να δεχτείς στο σημείο που είσαι. Οπότε μόλις εκείνα τα άφησα στην άκρη, λέω αρκετά με την αυτολήψη, δεν έχει νόημα, δεν πάει παραπέρα, αρκετά με την ενοχή, έχω θέμα. Τότε, σε εκείνο το σημείο, αλλάζει η φωνή σου και αρχίζει και εκφράζεται μέσα από τη θέλησή σου και από την αίσθηση ένα άλλο άκουσμα. Χρειάζεται να γνωρίζετε ότι όταν μιλάτε σε εσωτερικό επίπεδο στο Θεό, μόνο όταν η φωνή σας είναι κάθετη και ξεκάθαρη μέσα από ένα θέλος σας και μία ανάγκη σας μπορεί αυτό να ακουστεί. Έτσι είναι μία στιγμή, δεν είναι ούτε παρακαλετό, ούτε εικασίες, ούτε γονατίζω, ούτε λέω, ούτε γράφω, τίποτα. Όλα αυτά είναι για να έχουμε επίγνωση. Αλλά υπήρχε μία στιγμή που λέω τρελαίνομαι. Θέλω πίσω. Τη σοφία μου, τη φώτισή μου. Ως αίσθηση οι άνθρωποι γνωρίζουν ότι είναι εκτός, δηλαδή έχουν την αίσθηση ότι δεν είναι κάθετη. Όμως έχουν και την άρνηση να το δεχτούν, γιατί υπάρχει κρίση, ντροπή και ενοχή. Ενώ δηλαδή είμαι στραβός, εγώ δεν θέλω με τίποτα να το δεχτώ. Στην ουσία έχει ντροπή εκεί πέρα να πω ότι έχω χάσει τα λογικά μου. Έχει κρίση του εαυτού για το λάθος. Όμως έχει και μία βαθύτερη ανάγκη. Δεν θέλω να φύγω εγώ έτσι. Θέλω να ζήσω. Έτσι για πρώτη φορά συμβαίνει ένα δεν θέλω το θάνατο και θέλω τη ζωή, αλλά είναι ένα τσαφ. Είναι μια μικρή σπίθα. Σε επαναφέρει για λίγο στο κέντρο σου. Και σε εκείνο το σημείο μπορείς για πρώτη φορά να πας σε ένα βαθύτερο επίπεδο, σε κάτι που πάλι γνωρίζεις, ποιο είναι αυτό, ότι ό,τι ζητήσεις μέσα από την ανάγκη σου θα σου δοθεί. Πάλι αυτό είναι κάτι γνώριμο, που το γνωρίζουμε όλοι. Αυτό έχετε μέσα από την αιώνια σύνδεση. Είναι δηλαδή μια συμφωνία από τότε
που ξεκινάει η γέννηση του ανθρώπου. Δηλαδή θα το κάνω ως εικόνα, αν είμαι ο Θεός και βγάλω ένα κομμάτι μου, φωτός, για να δημιουργήσω μία ψυχή και πω θα κατέβει στη γη και επειδή υπάρχει η διαδρομή, ό,τι χρειαστείς ως ανάγκη, απλά να το αισθανθείς και θα σου δοθεί. Ο λόγος που συμβαίνει αυτό είναι γιατί ακόμα μέσα από το νου χρησιμοποιούμε τη λέξη τέλειο, αλλά αρνούμαστε τη σοφία που έχει ροή, εξέλιξη, απειρότητα. Άρα όλα αλλάζουν και συνέχεια χρειάζομαι, ανάλογα με το περπάτημα, καινούρια πράγματα. Άρα το μόνο που χρειάζεται είναι να μπεις μέσα σου και να ζητήσεις. Αυτό μου είναι γνώριμο. Άσχετα αν το αρνούμε, ακόμα εγώ, μου είναι γνώριμο. Αυτή έρχεται μέσα από μία εσωτερική αίσθηση και σοφία του πώς είμαι δημιουργημένος. Έτσι λοιπόν μέσα από αυτό εγώ ζήτησα. Όταν ζητάς, αυτό έρχεται μέσα από μία βαθύτερη ανάγκη σου και εκεί δεν έχει ούτε σχήμα. Και δεν μπορείς να το κάνεις και συγκεκριμένο. Η αίσθηση δεν έχει μία λέξη με την οποία μπορείς να περιγράψεις. Είναι ένα άνοιγμα. Μέσα από ένα βαθύτερο επίπεδο και απευθύνεσαι πού? Στο εσωτερικό σου φως. Δηλαδή, σε αυτό που έχει απομείνει. Ναι, μεν έχω περπατήσει στην άρνηση, αλλά έχω ακόμα φως. Ακόμα μέσα από αυτό το φως, το ήμουν ακόμα στη ζωή, όμως θέλω να συνεχίσω να ζω, δηλαδή να με βρω, είναι αρκετό, είναι αρκετό, είναι αρκετό. Okay. Παίρνω λίγο χρόνο να σας το περιγράφω φωναχτά για να ξέρετε τι συμβαίνει σε εσωτερικότητα. Αυτό που πήρα λίγο χρόνο να καθαρίσω είναι του ποιος δίνει. Εγώ ζητάω, αλλά ποιος δίνει.
το πω πώς είναι. Το πόσο πιο απλά γίνεται ως περιγραφή. Όταν ζητάω μέσα από το φως μου, και αυτό είναι 1% και το 99% είναι η άρνησή μου, εάν ζητήσω από το νου μου, όπως έχουμε μάθει να ζητάμε, εκεί έχει μια συνδιαλλαγή, δηλαδή έχει ένα θα μείνω όπως είμαι, τι να σου δώσω, τι να μου δώσει, να το μαγειρέψουμε, να μην συμβεί καμία αλλαγή. Δηλαδή, μην πειράξει τίποτα από αυτό που είμαι στο σήμερα. Όταν ζητήσεις μέσα από το δημιουργό, αυτό που θα σου δώσει θα είναι αυτό που χρειάζεσαι, δηλαδή να μεγαλώσει λίγο το φως σου. Γιατί αυτό χρειάζεσαι. Από το 1% να πας στο 2. Όμως εκείνο το σημείο χρειάζεται να κάνεις χώρο. Δηλαδή χρειάζεται να αφήσω 1% από την άρνησή μου. Άρα το μόνο που χρειάζεται απλά είναι να επιτρέψω να αφήσω κάτι που πια δεν είναι για μένα και να λάβω αυτό το οποίο ζητάω που είναι για μένα. Εγώ όμως δεν θέλησα να αφήσω. Έτσι μπορεί να ερχόταν ο Θεός και να έλεγε «Λάβε, αυτό είναι το επόμενο που χρειάζεσαι». Όμως εγώ θα αρνηθώ, η άρνηση δεν είναι ένα απλό όχι. Είναι όχι, δεν αφήνω αυτό που έχω. Αυτό που γνωρίζω. Αυτό που έχω βιώσει. Δεν αφήνω. Από την ώρα που αυτό συμβαίνει, η ζωή γίνεται ανυπόφορη. Η ζωή γίνεται ένας γολγοθάς. Γιατί προσπαθείς πάντοτε να κρατήσεις κάτι που πια έχει ολοκληρωθεί και δεν το χρειάζεσαι. Και απ' την άλλη ζητάς να λάβεις αυτό που χρειάζεσαι. Και έτσι στη μέση εσύ, αν επιτρέπεις, το δικό σου θέλω να γίνει πραγματικότητα, μέσα σε εσένα.
Έτσι δημιουργήθηκε πάλι μια άλλη ζωή. Δηλαδή μέσα από την επιλογή μου, από την ώρα που την άρνηση την έζησα και χρειαζόταν απλά να πάρω την ουσία της και να την αφήσω, όταν μου δόθηκε αυτό το οποίο εγώ ζήτησα, δεν έμεινα να το αισθανθώ. Μπήκα στην κρίση. Ο λόγος είναι γιατί υπάρχει ανάγκη, αλλά υπάρχει και ο νους μου. Έτσι άρχισα να κάνω τη ζωή μου δύσκολη. Να κρύβω και να κρύβομαι. Αυτό που μου δίνεις εγώ δεν το θέλω, το αρνούμε. Γνωρίζω βαθιά μέσα ότι είναι αλήθεια. Γνωρίζω ότι το χρειάζομαι μέσα από την αίσθηση. Άρα τα πάντα γνωρίζω. Αρκεί λίγο να αισθανθώ και είναι ok. Όμως ό,τι δεδομένο έχω ως καταγραφή μέσα από το νου μου, εγώ δεν θέλω να το αφήσω. Έτσι, δεχτικότητα δεν υπάρχει. Έτσι δεν δέχομαι αυτό που μου δίνεις. Έτσι όλη η σοφία του ανθρώπου κρύβεται απλά στην αίσθηση, πουθενά άλλο. Αν αυτή την αρνηθείς, αρνείσαι και τη σοφία σου. Αν την πολεμάς, πολεμάς με τη σοφία σου. Αν θεωρείς ότι δεν υπάρχει, μπαίνεις στο πιστεύω. Έτσι δεν χρειάζεται να διαβάζω. Δεν υπάρχει κανένα λόγος. Ακόμα και αν υπάρχει ένα διάβασμα, θα είναι μόνο και μόνο για να δω αν μπορώ να νιώσω αν εκεί μέσα υπάρχει αλήθεια ή όχι. Μέσα από την αίσθηση. Αν είναι λόγια του νου, μπορώ να το αναγνωρίσω. Αν έχει αλήθεια, μπορώ να το αισθανθώ. Έτσι φτάνει σε ένα σημείο που χρειάζεται να πας από το γνωρίζω στο αναγνωρίζω. Δηλαδή,
γνωρίζεις ότι έχεις τρέλα. Αν γυρίσεις πίσω στο παρελθόν σου, αυτό θα σου το δείξει. Μικρή ή μεγάλη δεν παίζει ρόλο. Ζωή χωρίς λογική. Ζωή χωρίς θέλω. Ζωή χωρίς να υπάρχω. Ανύπραχτος, χωρίς να αισθάνομαι και επιλογές μέσα από το νου μου. Αν λίγο μείνεις εκεί και δεν το κρίνεις και αφήσεις και την τροπή να φύγει, τότε όλο αυτό θα έρθει στην επιφάνεια για να μπορέσεις να το ονοματίσεις. Δηλαδή να λες τα πράγματα με το όνομά τους. Να μην τα διαστρεβλώνεις. Αυτό δεν μπορεί να σου το δείξει κανένας. Είναι εσωτερική υπόθεση. Δεν έχει νόημα να σου το λέω εγώ. Γιατί εσύ, αν δεν μείνεις λιγάκι να δεις τη δική σου ζωή, να την αισθανθείς, τότε θα πας για πρώτη φορά στην αναγνώριση αυτής της διαδρομής. Δείτε αν μπορείτε να το ονοματίσετε μέσα από το είναι σας. Αν κλωτσάτε όπως εγώ, γιατί θέλω να κρατήσω λίγο από το νου μου την υπεροχή, τον εγωισμό, τον σωστό, δεν θα φτάσετε ποτέ σε αυτό το σημείο που χρειάζεται τώρα εγώ να πω. Το «ήμουν χαμένος» είναι το πρώτο. Χωρίς πηξίδα. Το «ήμουν μέσα στα συναισθήματα» είναι το δεύτερο. Μόνο συναισθήματα. Το ήμουν ένας τρελός νους, η πραγματικότητά μου. Οπότε μένεις εκεί να το αναγνωρίσεις όπως ακριβώς είναι. Μία διαδρομή και είναι okay. Τότε μέσα σου συναντάς για πρώτη φορά αυτό που η Χριστίνα λέει Θεό, που αυτή η διαδρομή δεν έχει καμία σημασία που θα λέγαμε εμείς μέσα από το νου μας για το Θεό. Καμία, καμία, καμία. Σε πάει στο σήμερα, στο τώρα. Οπότε μένω στο σήμερα και τώρα
Και βλέπω ότι αυτό που ζήτησα μου το έδωσε. Μείνετε τώρα εκεί. Δηλαδή αυτό που χρειαζόμουν. Ο Σαδάμ είπε ότι μου έδωσε την ψυχή για να έχω βίωμα, γιατί αυτό χρειαζόμουν. Ως Πέτρος μου έδωσε τον Κύριο, γιατί αυτό χρειαζόμουν. Και ως Αριστίδης μου έδωσε τη Χριστίνα, γιατί αυτό χρειαζόμουν. Σε συγκεκριμένες στιγμές. Μέσα από το νου μου, εάν μπω στη σύγκριση, θα χαθώ. Εάν μπω στην κρίση του εαυτού μου, ότι εγώ είμαι η άρνηση και ο Κύριος, ο Θεός, η Χριστή είναι θετικότητα, θα χαθώ. Θα μείνω μόνο στο γεγονός ότι αυτό που ζήτησα το έλαβα. Εκεί χρειάζεται να μείνω. Άσχετα αν το έχω αρνηθεί, αν το έχω δεχτεί, η πρώτη θέση είναι το έλαβα. Έτσι ακόμα και εσείς αν το κοιτάξετε μέσα σας, ο λόγος που είστε εδώ είναι γιατί ζητήσατε κάποια στιγμή. Μπορεί και να το έχετε ξεχάσει, αλλά σε μία συγκεκριμένη στιγμή που μπήκατε στην ανάγκη σας, ζητήσατε. Βέβαια, επειδή έχετε κι εσείς όπως και εγώ νου, ό,τι λαμβάνετε, το κρίνετε, το ενοχοποιείτε, το αρνείστε, το θέλετε αλλιώς. Όμως συνέβηκε. Έτσι δείτε ότι οτιδήποτε ακούτε, αν το περάσετε μέσα από την αίσθησή σας, μπορείτε να δείτε και να αναγνωρίσετε την αλήθεια. Το ζητούμενο είναι αν θα το δεχτώ. Ότι έτσι είναι. Έτσι συνέβηκαν. Έτσι χωρίς τη δεχτικότητα δεν μπορώ να πάω. Όμως μπορώ να φτάνω μέχρι την αναγνώριση και το ερώτημα είναι αν θα δεχτώ. Ποιο όλη αυτή τη διαδρομή που έχω κάνει. Οπότε υπήρχε μέσα μου κάτι που γνώριζε. Έξω από γραπτά, έξω από ιστορίες, έξω από δεδομένα, έξω από θρησκείες. Η αίσθηση μου ήταν αρκετή. Είναι το μόνο που μπορώ να εκφράσω σοφία.
ως βάση. Και τώρα χρειάζεται να πορευτώ μόνο με αυτή. Και όχι με το νου μου. Τώρα θα πάρω 2-3 λεπτά γιατί θα το κάνω δημόσια, λίγο χρειάζεται να αναγνωρίσω δύο πράγματα. Το πρώτο είναι ότι ό,τι θέλω και ό,τι ζητάω μου δίνεται. Για εμένα, το ίδιο ισχύει και για εσάς. Μέσα από το νου μου χρειάζεται αυτό να το αποδείξω ή να ντραπώ για να το εκφράσω, ή να το κρύψω, ή να το θαυμάσω. Όμως, η διαδρομή το έχει δείξει ξεκάθαρα. Ο λόγος που το λέω είναι γιατί χρειάζεται να δω δύο πράγματα. Θα σας το πω σήμερα. Ότι τη διαδρομή της άρνησης εγώ θέλησα να τη ζήσω. Γνωρίζω συγκεκριμένες στιγμές που είπα ότι εγώ αυτό θέλω να το ζήσω. Δηλαδή, ακόμα και αυτό εγώ το ζήτησα. Και το δεύτερο, να αρχίζουμε σιγά σιγά να περνάμε στην αίσθηση για να μπορούμε να επιτρέπουμε αυτό που μας δίνεται να περνάει μέσα μας για να το αισθανθούμε. Η αλήθεια είναι ότι εγώ το κρατάω ακόμα σε απόσταση. Έτσι δεν μπορεί ποτέ να συμβεί η ένωση. Και μέσα από το αρνούμε αντιδρώ και παίζω τα παιχνίδια του νου, μέχρι και πριν καθίσω, αυτό έχει μία κρυφή αξία. Ψεύτικη μεν, αλλά η αξία είναι ότι μπορούμε να αρνούμαστε. Και αυτό χρειάζεται να μπορέσετε να το αισθανθείτε. Έτσι δείτε ότι τελικά γνωρίζουμε. Και τότε θα ολοκληρωθεί αυτό και θα μείνει μόνο η άρνηση και η θετικότητα, θα εκλείψουν οι δικαιολογίες, τα ψέματα, τα έτσι, τα αλλιώς. Τότε ή θα είσαι η θετικότητα ή θα διαλέξεις να είσαι μία αρνητικότητα.
Τόσο απλά. Αυτά είχα να πω. Μέχρι εδώ.